Και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Έχετε δίκιο, πλησιάζουν οι μέρες. Και να καλημερίσουμε και τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μάλιστα είναι στο μαγαζί του τέτοια ώρα. Και είναι και ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα. Ανοίγουν σήμερα. Ανοίγουν, θα μας τα πει και ο κ. Τσαγκάρης. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς ακούσατε τώρα τα όσα είπαν χθες, και λέω επιτοπλίστων η κυβέρνηση, τώρα όχι πέρα και η αντιπολίτευση, την κριτική που άσκησε, με αυτά που ανακοίνωσε με αφορμή τον προϋπολογισμό, βοηθούν στη τσέπη μας, βοηθούν στο να τρέξει η αγορά τώρα ειδικά τα Χριστούγεννα? Κοιτάξτε, πέρα από το μέτρο που ανακοινώσει το επιταγή για τα τρόφιμα, το οποίο ασφαλώς είναι σημαντικό, θα έλεγα γενικά ότι ο προϋπολογισμός επιτείνει την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του καταναλωτή και λέω τα βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε αύξηση και των εμέσων φόρων και των άμεσων φόρων. Και αυτό αποτυπώνεται στα ποσά. Δηλαδή, τα ποσά του φετινού προϋπολογισμού είναι υψηλότερα σε αυτά που ζητούνται από την πολιτεία στους έμεσους και άμεσους φόρους. Εννοείται, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή επιβάλλονται σε υψηλότερες τιμές, όχι η αύξηση ότι θα αυξηθεί κάποιος συντελεστής. Γιατί... Έχουμε αύξηση των ποσών. Αν δούμε τα ποσά, κύριε Δουράκη, θα διαπιστώσετε. Σωστό. Έχουμε 2 δισεκατομμύρια αύξηση στους έμεσους φόρους και περίπου 1,5 δισεκατομμύρια αύξηση στους άμεσους φόρους. Άρα η ακρίβεια έχει περισσότερα έσοδα. Ναι, έχει περισσότερα έσοδα. Όμως είπατε ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Να πάμε πιο κάτω, κύριε Ρεύη, θα σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην ενέργεια στην Ευρώπη, η πιο ακριβή σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Και νομίζω είναι σημαντικό να πούμε, με βάση τα χρήματα που παίρνει ο μέσος Έλληνας, είμαστε στις 27 χώρες η δεύτερη χειρότερη σε βιωτικό επίπεδο χώρα της Ευρώπης. Αυτό νομίζω πρέπει να το βλέπουμε. Και πάω και στο στοιχείο που αφορά, μια και έχω τον αγαπητό τον κύριο Τζαγκάρη, σε ό,τι αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είδαμε μέτρα από το Ταμείο Ανάκαμψης που να στηρίζει μικρομεσαίες. Ανάποδα είδαμε 453 εκατομμύρια τα οποία πάνε αυτά τα χαμηλότερα κατά το 0,7%, αν το ξέρετε, φαντάζομαι, που πάνε σε 13 επιχειρήσεις. Θα έλεγε δηλαδή συνολικά ότι φαίνεται το 2023 θα είναι μια επίσης χρονιά η οποία ο πληθωρισμός συνεχίζεται, θα υπάρχει μείωση των εισοδημάτων και αυτό είναι φανερό. Και μάλιστα αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, και στη συνολική εικόνα που υπάρχει, μιας και η ίδια κυβέρνηση προβλέπει ανάκαμψη το 2023 μέσω του προϋπολογισμού της τάξης του 1%. Για να πάμε να ασχολείται με τον κύριο Τσαγκάρη. Είναι μια δύσκολη χρονιά επίσης και το 2023, που νομίζω θα παραμείνει πρώτο θέμα από την αποτύπωση του προϋπολογισμού, πάλι το ενεργειακό. Να δούμε και ο κύριος Τσαγκάρης πώς αποτιμά αυτές τις ανακοινώσεις. Για πείτε μας. Θετικό το μέτρο, αλλά δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτές που έχουμε πρόβλημα. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη στήριξη, όπως είπε ο πρόεδρος, των μικρών επιχειρήσεων, που με ένα τραπεζικό σύστημα κλειστό αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε. Και με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο μας φορτώνει με τόσα έξοδα. Έχουμε μπροστά μας ένα Δεκέμβριο. Τρέχαμε από το Γενάρη μέχρι τώρα με 20% μείωση του τζίρου οι μικρές επιχειρήσεις. Και τώρα μπροστά μας έχουμε 10 μέρες να σώσουμε τη σεζόν. Η εορταστική διάθεση και τα δώρα θα μπορέσουν να δώσουν μια όψη στην κατανάλωση για να σωθεί η σεζόν. Αγοράζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν και το 50% του τζίρου στο Δεκέμβριο. Άρα πρέπει να πάμε καλά. Μέτρο αυτό αφορά από το καινούριο χρόνο. Εντάξει, αλλά τώρα εμείς πώς θα επιβιώσουμε? Κύριε Τσαγκάρη, επειδή ο Βαγγέλης Δουράκης εδώ μας έχει πει ότι μέχρι 21 είναι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, αγοράζει ο κόσμος, πώς πάει κίνηση? Είπατε για 10 μέρες ότι περιμένετε, μπας και σωθεί η παρτίδα. Ξεκινήσαμε, βάζουμε ένα στόχο, ότι ξεκινήσαμε από χτες. Χτες η κίνηση ήταν ήπια. Έχουμε και τη σημερινή μέρα. Και όσο πλησιάζουμε προς την παραμονή των Χριστουγέννων, θα αυξηθεί η κίνηση. Το ίδιο καλή είναι και η εβδομάδα την επόμενη, μετά τα Χριστούγεννα, μέχρι το Πρωτοχρονιά. Το θέμα είναι εάν θα βγει ο κόσμος και θα στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις. Ότι θα βγει για βόλτα, θα βγει. Το θέμα είναι να μπει μέσα και να ψωνίσει. Θα βγει για βόλτα, ναι. Εμείς ελπίζουμε, επειδή πέρσι η σεζόν ήταν λόγω της απελευθέρωσης από τον κορονοϊό σημαντική αυτή την περίοδο, ελπίζουμε ότι να κλείσουμε το Δεκέμβριο με μείον 15-20%. Με μείον. Υπάρχει μία μετατόπιση του τζίρου από τις μικρές επιχειρήσεις προς τις μεγάλες και τα πολυεθνικά e-shop.
Αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο κύριε δεν Τσαγκαρή. Μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Τσαγκαρή, θέλουμε όμως μια ρευστότητα. Κύριε Τσαγκαρή, μια ρευστότητα. Αυτό με τις δόσεις τώρα δεν θα έπρεπε και Βαγγέλη και Βλαμπία και κύριε Χατζηδοδοσίου, μήπως με τις κάνανε περισσότερες δόσεις. Γιατί είναι και ένα πάγιο τμήμα της αγοράς και λέμε για αυτούς, οι οποίοι δεν είναι μπαταχτσίδες, δηλαδή μπαίνουν στη δόση, δεν πληρώνουν και κερδίζουν χρόνο. Είναι για αυτούς που θέλουν να πληρώσουν, αλλά δεν έχουν και θέλουν περισσότερες δόσεις με λιγότερα χρήματα για να τα βγάλουν πέρα. Αν με επιτρέπει ο Θανάσης, θα έλεγα ότι το θέμα των δόσεων, πιστεύω ακράδαντα, κύριε Σιαδήμα, ότι πριν τις εκλογές θα ανακοινωθεί οι 120 δόσεις για το σύνολο των χρεών. Και αυτός ο λόγος είναι ότι έχουμε 30% των επιχειρήσεων. Έχουμε τον Υπουργό σε λίγο να δούμε αν θα το επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Θα σας πει ότι το συζητάει, επιτρέψτε μου, αλλά είναι δεδομένο ότι όταν έχεις ένα 30% των επιχειρήσεων που δεν μπορεί να τα απεξέλθει, μάλιστα εδώ θυμίζω, υπάρχει αυτή η σύγκρουση που εγώ ευχάριστα τη βλέπω, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με τις τράπεζες, όπου θυμίζω 1,5 δισεκατομμύρια είναι οι χρεώσεις, δηλαδή μέσω των συναλλαγών που κάνουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, 5 δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη που έχουν φέτος οι τράπεζες, παρόλα αυτά αρνούνται να πάρουν μέτρα είτε ρευστότητας είτε να μειώσουν τις χρεώσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση προεκλογικά, αυτό πιστεύω, και στο θέμα των τραπεζών θα παρεύει πιο άμεσα και στο θέμα των δόσεων δεν έχει άλλη επιλογή, γιατί δεν πιστεύω μια κυβέρνηση πρώτων εκλογών να μην θέλει να βάλει ένα μέτρο που θα σώσει πάρα πολλές επιχειρήσεις και χρεοκοπία. Τώρα πώς τη βλέπετε την αγορά, θα κινηθεί? Η γνώμη μου είναι, επιβεβαιώνεται με αυτό που είπε και ο προηγουμένος κ. Τσαγκάρης, τις μέρες το φέτος θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2021. Δηλαδή θα έχουμε καλύτερους τζίρους. Θυμίζω ότι την περσινά Χριστούγεννα χάσαμε 2 δισεκατομμύρια από το τζίρο που γίνεται. Θα είναι σίγουρα καλύτερα το 2021. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ανάλογο το 2019. Αλλά εκτιμώ, ήμουνα και χθες στην Ερμού, ότι ο κόσμος γενικά βγήκε, το έχει ανάγκη μετά από τα 2,5 χρόνια της πανδημίας, από την κλεισούρα, επιτρέψτε μου. Άρα και με βάση τα δώρα που έχει και χρήματα που κράτησε στην άξια χρόνια στο διάστημα που δεν ψώνιζε λόγω της πανδημίας. Και βέβαια θυμίζω ότι έχουμε και ένα ποσοστό 25% που αυτό αποδεικνύει ότι παίρνει χρήματα από τις αποταμιεύσεις. Άρα εκτιμώ ότι η κίνηση θα είναι καλύτερη, επαναλαμβάνω, το 2021. Μακάρι και μετά ξέρετε τον Ιανουάριο, αν θα κάτσει σε αγορά. Όχι, κύριε Τσαγκάρη, κάτι αν θέλετε να πείτε για να κλείσουμε. Να μας πει ο κύριος Τσαγκάρη σήμερα τα καταστήματα. Και εγώ να πω κάτι για τις δόσεις. Θα πείτε και για τις δόσεις. Που είναι πολύ σημαντικό για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εμείς κουβαλάμε χρέη την πλάτη μας από το μνημόνιο, που μας πήρανε τον τζίρο από 10 και τον πήγανε 1 με όλα αυτά τα μέτρα. Εδώ αγωνίζεται η πολιτεία να κάνει μικρότερες δόσεις για τα δάνεια στις τράπεζες και δεν θα κάνει η ίδια δόσεις. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν λειτουργεί. Άρα πρέπει να βρούμε και εμείς μια ρευστότητα. Να πληρώσουμε τα τρέχοντα και τις δόσεις. Ο κύριος Υπουργός είναι εδώ. Να τον καλημερίσουμε. Θέλει να μπει μέσα να κάνει ένα σχόλιο. Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις κάτσε στο τραπέζι. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί μας, Υπουργός Ανάπτυξης. Να πω ότι μαζί ήμασταν στην Ερμού χθες με τον κύριο Χατζηδοδοσίου και τον κύριο Καβαθά. Έκανα και λίγο χιούμορ, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω από τον κόσμο. Δεν έτυχε κόσμο. Τόπε. Εντάξει, άλλο όμως να περπατήσεις και άλλο να μπεις μέσα να ψωνίσεις, κύριε Υπουργέ. Σε πολλά μαγαζιά είχε ουρά για να μπεις μέσα. Μένεις ουρά για να μπεις μέσα. Τόπε. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω, επειδή, ακούστε, εγώ είμαι έμπορος από πολύ μικρός. Είχα επιχείρηση τα 17 μου δικιά μου, που ήλαγα τα 15. Λοιπόν, ξέρω ότι εμείς οι έμποροι, γενικά η ιδέα να βγούμε και να πούμε τι ωραίο πάνω όλα, πόσα λεφτά βγάζουμε, δεν υπάρχει. Η λογική του μπορεί να είναι: δεν πάω καλά, προσπαθώ, κουπί. Ασχέτως αν μπορεί να έχει. Εντάξει, λένε και αλήθειες όμως, έτσι. Λέω, πάνε και πολύ καλά. Αυτή είναι η γενική γραμμή του εμπόρου. Στον όρκο του εμπόρου που έχει στον Πειραιά εκεί, του αρχαίου, υπάρχει και ένα στίχο σχετικό με τον λόγο. Δεν νοιάζει, μα λέτε αυτό. Δεν υπάρχει έμπορο. Θα δούμε και λίγο γρουσουζιάβι, μα λέμε, όσο καλά πάμε. Είναι νόμος αυτό. Τώρα πια η διαφορά με το παρελθόν. Και αναφέρω στον κύριο Χατζηδοδοσίου και στον κύριο Τσαγκάρη, είναι η εξής. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος έχει ένα πρόγραμμα, ένα υπολογιστή και βλέπει το ζήτα, λέει το τζίρο, των επιχειρήσεων. Ανά κλάδο, ανά γειτονιά, ανά δρόμο, ανά είδος. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν ξέρω να κάτω τσοκωθώ τώρα. Πάρα δεν πάρα καλά τα καταστήματα. Αν δεν έχει ο κύριος Τσαγκάρης να μπω να δω το δικό του κατάστημα, δεν μπαίνω εγώ ποτέ σε, δεν επιτρέπει να μπει σε αφημιατομικό. Εμείς λέμε κλαδικά για να μπορούμε να κάνουμε πολιτικές. Αλλά άμα θέλαμε να μπούμε σε ατομικό, δηλαδή αν μου δίναν την άδεια και μου λέγανε κάνε άδεια να μπει στο δικό μου, ναι, θα κάτι. Μπορούσα. Τεχνικά, αν μου δίνει την άδεια. Άρα λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Το πού πάει και πώς πάει η αγορά, το ξέρουμε. Η αγορά πάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
120 δόσεις ίσα, από δόσατε. Εγώ, για να δείτε πόσο δίκαιος είμαι, λέω, έχεις αγωνία για το 23, έχω αγωνία για το 23. Δηλαδή δεν σημαίνει, επειδή λέω τώρα ότι η αγορά πάει καλά, άρα δεν έχουν προβλήματα, το αντίθετο. Κύριε Γεωργιάδη. Και το ρεύμα είναι μεγάλο, η κρίση που έχετε είναι μεγάλη. Έχετε πάρει φόρα. Εδώ να ευχαριστήσουμε και τους καλεσμένους, γιατί έχουμε και το food pass και τις ανακοινώσεις. Απαντήστε όμως αν θέλετε σε αυτό με τους 120. 120 δόσεις. Και ο κύριος Χατζηδόδος και ο κύριος Τσακάρης. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Όμως, θα σου πω κάτι. Θα σου πω τη δικιά μου γνώμη. Συζητιέται στην κυβέρνηση να το ακούσουμε. Το να κάνουμε διαρκώς δόσεις δεν είναι καλό πράγμα. Έχουμε ξανακάνει η κυβέρνηση. Αυτή έκανε δύο φορές δοσοποίηση. Είναι η κουλτούρα των Ευρωπαίων. Έτσι, το δεν είναι η κουλτούρα των Ευρωπαίων. Ουσιαστικά. Είναι η κουλτούρα των σοβαρών ανθρώπων. Γιατί κύριο Τσαγκάρη, φτιάχναμε συνέχεια ρυθμίσεις. Ο κύριος Τσαγκάρης θα γνωρίζει σίγουρα ότι αν κάνεις διαρκώς δόσεις, στην πραγματικότητα αυτός που πληρώνει τις υποχρεώσεις του είναι σε αθέμητο ανταγωνισμό έναντι αυτού που δεν πληρώνει. Γιατί το να πεις κάνω μια στιγμή δόσεις, γιατί μαζεύτηκαν πολλά χρέη λόγω της κρίσης, λόγω. Okay. Το να κάνεις δόσεις για την πανδημία, και την πανδημία κάναμε. Ναι, και αν θα κάνετε τώρα αυτό το. Αν όμως η λογική είναι κάθε χρόνο κάνει καινούργιες 120 δόσεις, είναι σαν να λες τον άλλον, μα μην πληρώνεις, αν θέλεις να κάνουμε δόσεις. Κάποτε γίνεται αυτό. Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον κύριο Τσαγκάρη και ένα σχόλιο από τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Κύριε Υπουργέ μου, κουβαλάμε χρέη από το μνημόνιο ακόμα. Σωστά. Αυτά όμως δοσοποιήθηκαν, αυτό λέω. Όχι. Μία ρύθμιση έγινε σοβαρή το 2015 και μία μετά, η οποία δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε και τα τρέχοντα και τις ρυθμίσεις. Σύμφωνοι, θα πάει καλύτερα η αγορά και αυτό αναμένουμε κι εμείς. Αλλά με ένα εξοδικαστικό μηχανισμό που δεν λειτουργεί όπως πρέπει και με ένα τραπεζικό σύστημα κλειστό για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, θέλουμε μία βοήθεια από την πολιτεία. Και όσες φορές έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, λέει δεν είναι στην κουλτούρα μου. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να πει και ο κύριο Σατζηδοδοσίου μετά για να απαντήσουν λίγα ο κύριο Γεωργιάδη. Να πάμε στο εξοδικαστικό, που ξέρει ο Υπουργό, προβλέπει και μέχρι 240 δόσεις εξόπλου και κούρεμα. Ο εξοδικαστικό είναι μεγάλο κλειδί. Ο εξοδικαστικό είναι το μεγάλο κλειδί και η μεγάλη μάχη που γίνεται τώρα με τις τράπεζες. Είναι περισσότερο σημαντικό να ξεκολλήσει ο εξοδικαστικό. Παρά όλα τα άλλα που λέμε. Και κάποιο είδους μεγαλύτερη ταχύτητα έχει ήδη επιτευχθεί. Ο εξοδικαστικός πια δεν έχει πρόβλημα. 3,5 χρόνια στην κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, ο εξοδικαστικός είναι από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε όχι, τώρα. Όχι, ο εξοδικαστικός που ισχύει τώρα δεν είναι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Από πότε είναι ο εξοδικαστικός? Ο εξοδικαστικός της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ είχε σε ένα χρόνο κλείσει 9 υποθέσεις. Μάλιστα. 9. Απαντήστε, αν θέλετε. Αυτό που φτιάξαμε εμείς μετά με το Πρωθυπουργό έχει κλείσει ήδη αρκετές χιλιάδες. Όμως δεν έχει κλείσει τις χιλιάδες που θα θέλαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχει σχέση ο ένας νόμος με τον άλλον. Ελάτε, κύριε Χατζηθοδόση. Πολύ σύντομα να σας πω, ναι, έτσι είναι ο νέος εξοδικαστικός, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Υπουργέ, 2.500 είναι όλες και όλες οι υποθέσεις του εξοδικαστικού. Έτσι δήλωσε ο κύριος Σταϊκούρας. 2.500 είναι αυτές που έχουν κλείσει. 9.000 έχουν εγκριθεί. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Σύνολο πόσο, κύριε Χατζηθοδόση. Και ο κυριότερος λόγος είναι ακριβώς. Θυμίζω ότι έγινε τις τελευταίες μέρες. Ότι σωστά ο Υπουργός λέει ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να συνεχίσουν να μην έχουν τόσο τραπέζι, δεν μπορεί να έχουν αυτές τις χρεώσεις. Ζητήματα που ξέρετε. Επιτρέψτε και ένα σχόλιο μέρες που είναι. Ναι, είναι αλήθεια. Οι έμποροι πάντα γκρινιάζουν ότι η Τζίρι δεν είναι ικανή και ο εκάστοτε υπουργός λέει τα πράγματα είναι πολύ καλά. Ναι, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι και η ρόλη μας. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μία στις δύο επιχειρήσεις, και το ξέρετε, έχει πρόβλημα με το ενεργειακό. Δηλαδή, το ενεργειακό είναι τόσο σημαντικό που, όπως ξέρετε, λέμε το ρεύμα είναι ακριβότερο από το νίκη. Θα συμφωνήσω όμως ότι είναι καλύτερα, το είπα στην αρχή, οι μέρες οι φετινές από τις περσινές. Παρ' όλα αυτά, κλείνω με αυτό που θα σας πω τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν δόσεις, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αν δεν γίνουν, ένα μεγάλο μέρος μικρών επιχειρήσεων, το έχουμε προϋπολογίσει κοντά στις 50 με 60.000 επιχειρήσεις, δεν θα καταφέρει να τις πληρώσει. Άρα θα τις οδηγήσουμε και θα τις οδηγήσετε στο κλείσιμο. Εσείς θα τις οδηγήσετε, μάσκια. Να πω ότι έχει κυλοφορήσει από χθες η δημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ 700 εκατομμύρια. Για την ψηφιακή αναβάθμιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί υπάρχει, κύριε Χατζηδοδοσίου, πρόβλεψη για επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πάνελ φωτοβολταϊκά ώστε να παράγουν ρεύμα για ιδιοκατανάλωση. Και αυτή είναι μια διαδικασία όπως έχουμε σχεδιάσει. Και αλλαγή ενεργοβόρων συσκευών. Ναι. Αυτή είναι μια διαδικασία πολύ εύκολη όπως έχουμε σχεδιάσει. Δεν θέλει άδεια από το ΔΔΕ. Άρα λοιπόν μπορεί να πας αμέσως να τα βάλεις, να παράγεις ρεύμα για σένα. Και να πέσει το ρεύμα, που πράγματι, όπως το λέτε, είναι μεγάλο βραχνάς για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουμε ήδη δράσει, δηλαδή,
για αυτό το οποίο μόλις τώρα είπατε. Και επαναλαμβάνω ότι καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λέτε με τις δόσεις, όμως πρέπει να καταλληλευτούμε και το ανάποδο. Εάν διαρκώς κάνεις δόσεις, το τέλος δεν πληρώνει κανένας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζηθοδοσίου και τον γεια κύριο Τσαγκάρη. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο, να δούμε σπάει αγορά.